Κινητοποίηση διαμαρτυρία στον προαύλιο χώρο του Μπαμάτζιου νοσοκομείου Κοζάνης πραγματοποίησαν μέλη του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Σκοπός της κινητοποίησης ήταν να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παθολογική κλινική. Υποστηρίζεται πως η κλινική είναι υποστελεχωμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι τυμπανοκρουσίες της κυβέρνησης για το ότι όλα πάνε καλά και στον τομέα της υγείας έρχονται και γκρεμίζονται με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και υπάρχουν βέβαια εδώ και χρόνια στην παθολογική κλινική της Κοζάνης, για την οποία και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σήμερα διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Το ότι τα προβλήματα της παθολογικής κλινικής είναι γνωστά, αυτό το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτά τα προβλήματα. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην υγεία και οι ίδιοι οι γιατροί είναι αυτοί που διαμαρτύρονται και διαμαρτυρήθηκαν, το γνωρίζετε και εσείς αυτό το διάστημα, σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Εμείς σαν κόμμα ζητάμε από τους εργαζόμενους και εμείς μαζί τους διεκδικούμε να λυθούν αυτά τα προβλήματα, να γίνουν προσλήψεις στην παθολογική κλινική της Κοζάνης, του Μαμάτσιο νοσοκομείου. Διεκδικούμε ουσιαστικά δωρεάν υγεία για όλους τους εργαζόμενους, για όλο το λαό, για όλες τις λαϊκές οικογένειες. Διεκδικούμε όσο το δυνατόν πιο δυναμικά στην κατεύθυνση του να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της υγείας στο σύνολό τους. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Τώρα, δώστε μας ένα στίγμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παθολογική κλινική και για ποιον ακριβώς λόγο διαμαρτύρεστε, πέρα από τη γενικότερη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι γιατροί βγάλανε ανακοίνωση και λένε ότι γιατρός 67 χρόνων κάνει 9 εφημερίες το μήνα και καταλαβαίνετε πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τόσα πολλά και τόσα μεγάλα προβλήματα στην περιοχή όταν 3 μόνον παθολόγοι γιατροί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κλινική, στο νοσοκομείο της Κοζάνης και ούτε καν μπορούν να καλύψουν την ημέρα στα 3-8 ώρα, που σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να κάθεται ούτε μια ώρα στο σπίτι του. Με αυτή την έννοια δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση, ενώ υπήρχαν ως τώρα πολλές, πάρα πολλές υποσχέσεις από πλευρά της κυβέρνησης ότι θα κάνει προσλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα και δυστυχώς βιώνει στο σύνολό της η κοινωνία της Κοζάνης, οι εργαζόμενοι, αυτά τα προβλήματα και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με την παθολογική κλινική. Μάλιστα το θέμα πήρε και πολιτικές διαστάσεις. Επερώτηση έχουν καταθέσει οι βουλευτές του ΚΚΕ, Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής. Σε αυτή κάνουν αναφορά στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παθολογική κλινική, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου.